σας, τι κάνετε? Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω και πάλι πίσω στο κανάλι μου και σε ένα καινούριο βίντεο. Είμαι η Ιωάννα Σαμαρά, για όσους μπαίνουν για πρώτη φορά στο κανάλι μου και βρίσκονται εδώ πέρα. Σήμερα σας ετοίμασα ένα βίντεο, όπως διαβάσατε και τον τίτλο, οργάνωσης, ανανέωσης της γκαρντερόμπας, ας πούμε, για τα παπούτσια. Έχω κάνει και ένα ακόμη για τα ρούχα και σας άρεσε πάρα πολύ, οπότε θα το βάλω κάτω στο description box. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω κάποια πλάνα από μία νύχτα που με έπιασε η νοικοκυροσύνη μου. Πήρα λοιπόν την απόφαση μέσα σε ένα βράδυ να καθίσω να ασχοληθώ με την παπουτσοθήκη, γιατί πραγματικά είχα πολλά παπούτσια τα οποία δεν τα φορούσα και ήταν κρίμα, οπότε τα ξεκαθάρισα. Ποια φοράω, ποια δεν φοράω, και τα υπόλοιπα τα έδωσα στις αδερφές μου. Ευτυχώς φοράμε τα ίδια νούμερα, οπότε είναι κάτι καλό που κάνουμε μεταξύ μας. Ελπίζω να απολαύσετε αυτό το βίντεο, γιατί εγώ προσωπικά λατρεύω αυτά τα βίντεο που βλέπεις οργάνωση, καθαριότητα. Δεν ξέρω, με χαλαρώνουν. Ελπίζω να το βρείτε κι εσείς έτσι χαλαρωτικό. Θα σας βάλω ωραία μουσικούλα και να το απολαύσετε. Και έτσι να δείτε μερικά πράγματα, τι παπούτσια έχω στη δουλάπα μου, ποια φορά, μάλλον τι στυλ παπούτσια μου αρέσουν, αθλητικά, γόβες κτλ. Έτσι να πάρετε μερικές ιδέες. Γενικά προσπαθώ να μαζεύω πράγματα τα οποία είναι διαχρονικά. Είτε είναι ρούχα, είτε είναι παπούτσια. Οπότε ελπίζω να το βρείτε πολύ ενδιαφέρον αυτό το βίντεο. Αυτή λοιπόν είναι η ντουλάπα των παπουτσιών μου. Ναι, μου αρέσει να τα έχω έτσι ανοιχτά και να τα καμαρώνω. Είναι ακριβώς στο διάδρομο. Αγνοείστε εκείνες τις κουτές και τα λοιπά. Αυτά πρέπει να τα κρατήσω δυστυχώς για 2 μέρες, γιατί πήρα καινούργιο ψυγείο, οπότε μου είπα να τα κρατήσω για 2 μέρες. Λοιπόν, θα πέσει ξεκαθάρισμα στα παπούτσια, γίνεται ένας χαμός και δεν μ' αρέσει, και επίσης σίγουρα θέλουν αυτές οι επιφάνειες καθάρισμα. Ντρέπομαι που σας τα δείχνω. Σίγουρα θα πέσει ένα ξεκαθάρισμα στα παπούτσια, βλέπετε. Κάποια θα τα κρατήσω, σίγουρα από αθλητικά θα δώσω και στις αδερφές μου, γιατί έχω αρκετά, θα έλεγα, και πρέπει λίγο να τακτοποιηθούν τα πράγματα. Και έχω δίπλα μου την ηλεκτρική σκούπα, το Άζαξ, και έχω και ένα βρεγμένο πανί για να καθαρίζω κάποια παπούτσια που δεν μπορώ να τα κάνω με το Άζαξ. Αυτά, ευχηθείτε μου καλή επιτυχία. Καθάρισα μόνο το πάνω ράφι. Let's do this! Όσο περνάει η ώρα, γίνεται και χειρότερο. Τι συνέβη εδώ? Αλλά τουλάχιστον εδώ βλέπουμε μία ηρεμία. Έβγαλα όλα τα χειμερινά. Άφησα βέβαια εδώ πέρα ένα ζευγάρι μπαλαρίνες, τις αγιονάρες μου, που ταιριάζουν συνήθως με όλα, ξέρετε. Οπότε δεν ξέρεις αν θα προκύψει κανένα ταξίδι σε ένα πιο θερμό κλίμα. Εδώ οι βόβες, εδώ μένει ένα μικρό κενό και θα το γεμίσω μάλλον με αυτό εδώ το τακούνι από Ζάρα. Το βλέπετε? Εδώ αυτή η σειρά είναι η αγαπημένη μου. Και τέλος οι μπότες. Αυτά είναι τα νέα αρβιλάκια που αγαπώ. Αυτές είναι οι μπότες σμούρτζι που αγαπώ. Και αυτές εδώ οι μπότες είναι από Ζάρα, περσίνη κολεξιόν. Οι γόβες όλες είναι μούρτζι, εκτός από αυτά εδώ τα μαύρα πέδιλα που είναι Ζάρα. Αυτές οι γόβες είναι μούρτζι. Εδώ χαραλάς, DKNY, μούρτζι, Ζάρα, χαβαγιάνας, τσακίρις μαλάς νομίζω, Sam Edelman, και δεν ξέρω αν προφέρω σωστά το όνομά του, Βαβουλάς. 3 hours later.
Πάλι θα ξεκινήσω από πάνω. Έχουμε τα Diplos, πάρα πολύ ωραία παπούτσια. Βασικά εδώ πέρα έχω βάλει όλα τα ορειβατικά παπούτσια, παπούτσια πεζοπορίας κτλ. Αυτά είναι υπέροχα, είναι ιταλικά, είναι μια ομάδα αρχιτεκτόνων που τα σχεδιάζουν και όχι μόνο, και σχεδιαστές φυσικά. Και είναι εντάξει, τα αγαπώ. Τα αγαπώ και ανυπομονώ να πάω σε κάποια νέα περιπέτεια και να τα φορέσω. Ακριβώς δίπλα έχω δύο ζευγάρια Salomon. Επίσης είναι πάρα πολύ ωραία για πεζοπορία, για hiking, για τέτοιες καταστάσεις. Έχουν και την Gore-Tex με βράνι που τα κρατάει αδιάβροχα και είναι ό,τι πρέπει για δύσκολες καταστάσεις. Φαίνεται κιόλας. Αντέχουν, είναι τρομερά. Πάρα πολύ καλή ποιότητα. Αν ενδιαφέρεστε για κάτι τέτοιο. Οπότε στο πάνω ράφι, επειδή δεν τα φοράω και τόσο συχνά, έχω τα πιο σκληροπυρηνικά παπούτσια, ας πούμε. Ακριβώς από κάτω, έχω τα, στο ύψος των ματιών μου, έχω τα παπούτσια που φοράω και αγαπώ και τα φοράω συνέχεια για το γυμναστήριο, είτε για τις βόλτες μου, είτε για το τρέξιμο. Λοιπόν, ξεκινάω με αυτό εδώ που είναι ένα casual παπούτσι, το οποίο το έχω εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι ταλαιπωρημένο, αλλά τα πλένω και παραμένουν σε καλή κατάσταση από ό,τι βλέπετε και εσείς. Μισό, γιατί δεν κάνει focus. Ωραία. Ακριβώς δίπλα έχουμε το Adidas Pulse Boost, το οποίο το αγαπώ. Είναι πάρα πολύ άνετο, είναι τρομερό για τρέξιμο στην πόλη. Σας έχω κάνει ένα ολόκληρο βίντεο με υπέροχα πλάνα και θα σας το βάλω κάτω στην περιγραφή, γιατί θέλω πραγματικά να το δείτε και να μου αφήσετε ένα σχόλιο ότι σας άρεσε. Αυτό το παπούτσι έχει φοβερή τεχνολογία, δεν το συζητώ. Έχει διάφορα γκατζετάκια εδώ πέρα, τα οποία το κάνουν μοναδικό, πάρα πολύ ωραίο παπούτσι. Ακριβώς από διπλά έχω το κλασικό, το Pegasus από Nike, το οποίο το έχω και σε ροζ, θα σας το δείξω αργότερα. Με έχει βολέψει και αυτό πάρα πολύ, γιατί είναι σταθερό παπούτσι και μου αρέσει που είναι σταθερό, αλλά είναι λίγο πιο σκληρό. Προχωράω κάτω, αυτά είναι τα Nike, δεν θυμάμαι το όνομά τους, κάπως λέγονται, α ναι, τα Metcon. Αυτά ακριβώς εδώ πέρα έχουν ένα πάρα πολύ σκληρό πάτο και είναι ό,τι πρέπει για να σηκώνεις βάρη στο γυμναστήριο. Τα χρησιμοποιείς μόνο τότε, αλλιώς δεν είναι για περπάτημα, γιατί είναι πάρα πολύ flat και δεν περπατιούνται λόγω αυτής της τεχνολογίας που έχουν, οπότε είναι μόνο για γυμναστήριο και είναι μόνο για να σηκώνεις βάρη. Ακριβώς δίπλα έχω ένα πιο καζουαλίτο παπούτσι, αλλά πιο χαρούμενο. Είναι πιο καλοκαιρινά, πρέπει να το βάλω με τα καλοκαιρινά αυτό. Δεν ξέρω γιατί το άφησα εδώ. Δίπλα έχουμε τα Nike, τα Rossi. Επίσης μου αρέσουν πολύ, τα έχω και σε λευκά, αλλά τα λευκά θα πάνε στη Θεσσαλονίκη. Αντίου. Εδώ κάτω σας έχω, νομίζω πως έχω φτιάξει μια ωραία παλέτα, δηλαδή τα πιο ανοιχτό χρώματα έχω βάλει στο κέντρο. Όπως βλέπετε, στις άκρες έχω μαύρα παπούτσια, συνήθως αγοράζω μαύρα παπούτσια, είναι πολύ πιο βολικά. Λοιπόν, αυτά είναι τα ASICS και αυτά πολύ ωραία παπούτσια, πολύ σταθερά. Και αυτά τα έχω ευχαριστηθεί αρκετά για το γυμναστήριο, για τρέξιμο, τα έχω χρησιμοποιήσει παντού. Αυτό εδώ είναι ένα πιο καζουαλί το παπούτσι, αλλά πιο συλλεκτικό. Είναι η Rose Gold έκδοση των Millennium και όταν τα ανέβαζα σε φωτογραφίες πιο συχνά, δηλαδή όταν τα είχα πρωτοπάρει και τα ανέβαζα συνέχεια στο Instagram, είχατε τρελαθεί. Επίσης, αν με ρωτάτε πώς θα κρατάω σε καλή κατάσταση, η αλήθεια είναι προσπαθώ. Κατά τα άλλα δεν είναι τόσο εύκολο στη δικιά μου περίπτωση, γιατί όταν παίρνω κάτι θέλω να το ευχαριστιέμαι και το ταλαιπωρώ, είτε είναι παπούτσι είτε είναι τσάντα. Αλλά τώρα, ας πούμε, τα έχω βγάλει όλα αυτά από το πλυντήριο και τα είχα περίπου 2 εβδομάδες μέχρι να στεγνώσουν εντελώς και να τα βάλω πάλι στη θέση τους και να σας φιλμάρω αυτό το βίντεο.
Λοιπόν, εδώ έχω ένα παπούτσι το οποίο έχετε κάνει χαμό κάθε φορά που τα φοράω. Όλες με ρωτάτε ποια είναι αυτά τα παπούτσια. Αυτά είναι εξέ και τα είχα πάρει από Ατρατίβο. Δεν είναι Balenciaga, αλλά πραγματικά τόσες ερωτήσεις που έχω πάρει, ούτε Balenciaga να ήταν. Και κάτω, επειδή δεν χωράνε και ξεσπιτώθηκαν αυτά τα δύο κουτάκια, δεν είναι όλα τέλεια. Σας δείχνω αυτό που είναι τέλειο, όλο αυτό εδώ. Αλλά εδώ δίπλα σας δείχνω αυτή την κατάσταση, real πράγματα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα. Εδώ πέρα, συγγνώμη, η φωνή μου ακούγεται λίγο παραξενή, σαν βραχνιασμένη να είμαι. Γιατί είμαι. Εδώ πέρα έχουμε τα Vans αυτά με το πολύ πολύ ιδιαίτερο σχέδιο. Αυτά δεν τα έχω φορέσει ποτέ γιατί φοβάμαι, δεν θέλω να χαλάσουν. Είναι τόσο όμορφα που δεν θέλω να χαλάσουν. Αλλά απ' την άλλη δεν τα ευχαριστιέμαι μόνο που τα κοιτάω. Δεν τα έχω βάλει στα πόδια μου γιατί δεν θέλω να χαλάσει αυτό το σχέδιο. Ακριβώς δίπλα έχουμε τα σταράκια τα οποία είναι μια συλλεκτική έκδοση από Miley Cyrus. Δυστυχώς το καλό μου το σκυλί, όπως βλέπετε, έχει φάει τα κορδόνια και πρέπει να αγοράσω νέα κορδόνια. Και ακριβώς δίπλα έχουμε τα κλασικά Vans. Τα κλασικά. Παραδίπλα έχουμε τα Pegasus σε φούξια χρώμα, που είναι ίδια με εκείνα που σας έδειξα. Ακριβώς το ίδιο. Το ίδιο στυλ. Καθαρά, φρέσκα, έτοιμα να τα ταλαιπωρήσω. Και ακριβώς εδώ δίπλα έχω αυτό εδώ το καλτσοειδές παπούτσι sneaker από Μιγκάτο. Και αυτά αρέσουν πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτό το γκλιτεράκι. Αλλά τα έχω ταλαιπωρήσει και έχουν κάποια σηματάκια τα οποία δεν φεύγουν δυστυχώς. Αλλά τα έχω ευχαριστηθεί. Δηλαδή ό,τι έχω στην τουλάπα μου το έχω ευχαριστηθεί. Και νομίζω πως είναι ήδη πολλά για ένα άτομο αυτά τα παπούτσια. Δεν είμαι και 40 ποδαρούσα. Αλλά από ό,τι φαίνεται είμαι. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε και να σας χαλάρωσε. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσουν αυτά τα βίντεο με καθαριότητα, τακτοποίηση, οργάνωση. Με χαλαρώνουν, δεν ξέρω, μου αρέσουν πάρα πολύ. Ελπίζω το ίδιο και εσάς, να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, εγγραφή στο κανάλι μου σε περίπτωση που δεν έχετε κάνει ακόμη. Να μου αφήσετε κάτω στα σχόλια τι παπούτσια προτείνετε να πάρω την επόμενη φορά. Κάτι που δεν το έχω στην ντουλάπα μου και πιστεύετε ότι θα μου τέριαζε, είναι trend, πιστεύετε ότι αξίζει να το έχω και εγώ στην ντουλάπα μου. Τι σας έχει βολέψει εσάς, ας πούμε. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Αυτά λοιπόν, θα τα πούμε την επόμενη φορά σε νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά!